Η αναδιοργάνωση της νομικής υπηρεσίας και ο εξορθολογισμός της δομής της για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις από τις μεγάλες, ποικιλόμορφες και σοβαρές προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη σήμερα βασίζονται σε 5 πυλώνες. Την διοικητική και τεχνική ενίσχυση, την ανέγερση ιδιόκτητου κτηρίου, την πλήρωση κενών θέσεων, την ταχεία ανταπόκριση στο έργο της και την ολοκλήρωση υφιστάμενων εκκρεμωτήτων και την ενίσχυση παραγωγικότητας με την δημιουργία νέας δομής και ανακατανομή εργασίας. Ενημερώνοντας δικηγόρους της Δημοκρατίας που υπηρετούν σε όλες τις επαρχίες, Γενικός Εισαγγελέας και Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, τόνισαν πως οι αλλαγές στην βάση βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονοδιαγραμμάτων αφορούν την μελλοντική πορεία της νομικής υπηρεσίας και αποσκοπούν να την καταστήσουν ένα σύγχρονο και ευέλικτο οργανισμό. Όραμά μας είναι να διατηρήσουμε την ποιότητα, αλλά να αυξήσουμε κατά πολύ την ταχύτητα εξυπηρέτησης σε μια νευραλγική σημασία υπηρεσία για το κράτος. Πρόσθεσε ότι προχωρούν και οι διαδικασίες εξυγχρονισμού και ότι θα διατεθεί ποσό πέραν του 1 εκατομμυρίου ευρώ από το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την ηλεκτρονική αναβάθμιση. Ο κύριος Σαββίδης εξηγεί στον Αντένα την απόφασή του να παρίστανται λειτουργοί της νομικής υπηρεσίας στις συνεδρίες των Επιτροπών της Βουλής. Με την εμπειρία μας διαπιστώσαμε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι προτάσεις νόμου που εγείρονται από πολλούς βουλευτές άπτονται πολύ σοβαρών θεμάτων και πολλές φορές δημιουργούν συνθήκες ή ακόμα και προβλήματα και επιπλοκές σε νόμους που σαν νομική υπηρεσία συνεχώς έχουμε να χειριστούμε. Ο Γενικός Εισαγγελέας χαρακτήρισε κεφαλαιόδους σημασίας για την πορεία της υπηρεσίας την αυτονόμησή της, προσθέτοντας ότι γι' αυτό και έχει επικαιροποιηθεί το νομοσχέδιο που αφορά την δομή, οργάνωση και τη λειτουργία της νομικής υπηρεσίας και το οποίο βρίσκεται ενώπιον του Υπουργείου Οικονομικών για να προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και εν συνεχεία στην Βουλή προς ψήφιση.